Είδαμε την ανάλυση, αγαπητή μου. Της πέμπτης φραγίδος, όταν ελήθη η πέμπτη σφραγίδα, τι ο Ιερός Ευαγγελιστής είδε? Δηλαδή, με άλλα λόγια, όταν η νύχθη, τότε είδον, λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής, υπό κάτω του θυσιαστηρίου τας ψυχάς των εσφαγμένων δια των λόγων του Θεού και δια την μαρτυρίαν είναι την οποίαν ήχον. Και έκραξαν φωνή μεγάλη λέγοντες: «Έως πότε ο Δεσπότης, ο Άγιος και ο Αληθινός, ου κρίνεις και εκδικείς το αίμα ημών εκ των κατοικούντων επί της γης?» Και δόθη αυτής εκάστο στολή λευκή και ερέθη. Υπόθηκε αυτής ή να αναπαύσονται έτη χρόνων μικρών, έως πληρώσωση και οι σύνδουλοι αυτών και οι αδελφοί αυτών, οι μέλλοντες αποκτένεστε, εκείνοι που επρόκειτο να φωνευθούν, ως και αυτοί, όπως και αυτοί. Αυτή ήταν η εικόνα της πέμπτης φραγίδας. Και είχαμε πει την περασμένη φορά ότι πρόκειται περί του χριστιανικού μαρτυρίου και ότι δεν νοείται το Ευαγγέλιο χωρίς το μαρτύριο. Ότι Ευαγγέλιον και μαρτύριον είναι το ίδιο πράγμα. Ευαγγέλιον το οποίο δεν διώκεται, πρέπει να αμφιβάλλουμε δια την ποιότητά του, δια την προσφορά του. Κάτι συμβαίνει, έτυχε κάποιας νοθείας που εξυπηρετεί τον διάβολο, διότι ο διάβολος θα επιθυμούσε να υπάρχει ένα νοθευμένο Ευαγγέλιον. Ευαγγέλιον όμως που διώκεται, δηλαδή Λόγος Θεού που διώκεται, μαρτυρία Χριστού που διώκεται, σημαίνει εκεί ότι υπάρχει η γνησιότης και συνεπώς είναι συνυφασμένο το μαρτύριο με το Ευαγγέλιο. Αυτά, αγαπητοί μου, ελέγαμε την περασμένη φορά και μάλιστα λέγει ο Άγιος Κύριλλος, με αυτό είχαμε κλείσει, ότι ποιος είναι εκείνος ο μακάριος που μετευλαβίας υπέρ Χριστού μαρτυρών τότε. Πότε? Στην εποχή του Αντιχρίστου. «Υπεργαρπάντας μάρτυρας εγώ φημί είναι τους τότε μάρτυρας, ημέν γαρ προ τούτου μόνης ανθρώπης επάλεσαν, ή δε επί του Αντιχρίστου αυτό το σατανά αυτό προσώπος πολεμήσομεν». Διότι ισχυρίζομαι, λέγω, ότι οι τότε μάρτυρες θα είναι κάτι πολύ λίγο μπροστά σε εκείνους τους, οι τότε οι παλαιοί, μπροστά σε εκείνους που θα είναι στις ημέρες του Αντιχρίστου. Διότι οι μάρτυρες στις ημέρες των μεγάλων διώγμων στην Ανατολή του Χριστιανισμού είχαν να παλέσουν με τα όργανα του σατανά, αλλά στις ημέρες του Αντιχρίστου με αυτόν τον ίδιον αυτοπροσώπος τον σατανά. Όχι βεβαίως ότι ο σατανάς θα ενανθρωπίσει, αλλά θα έχει εισέλθει σε έναν άνθρωπο ο οποίος ονομάζεται από το Λόγο του Θεού Αντίχριστος και θα εκφράζει πλήρως το θέλημα του σατανά, πλήρως άνευ δισταγμού. Θα είναι δηλαδή κάτι που μέχρι τότε η ανθρωπότητα σε ποιότητα και μέγεθος δεν θα έχει το προηγούμενό της. Αλλά ας παρακολουθήσουμε, αγαπητοί μου, αυτό το ιερό κείμενο στις λεπτομέρειές του. Κατά το άνοιγμα της πέμπτης φραγίδος εμφανίζεται το ουράνιον θυσιαστήριον. Είδα, λέγει, κάτω από το θυσιαστήριον. Α, ώστε λοιπόν νέο στοιχείο στην περιγραφωμένη εικόνα του ουρανού, όταν εις το τέταρτον κεφάλαιον ενθυμίστε είδε να ανοίγει μια θύρα στον ουρανό και συνεχώς βλέπουμε και θα το βλέπουμε ο Ιερός Ευαγγελιστής να πλουτίζει αυτήν την εικόνα του ουρανού, η οποία όχι μόνο δεν έχει τα στοιχεία εκείνα τα οποία είπε τότε, αλλά διαρκώς πλουτίζονται, αλλά και επιπλέον βλέπουμε μία δυναμικότητα μέσα εις εκείνες τις σκηνές του ουρανού, όχι μία στατικότητα. Αλλά ουράνιον θυσιαστήριον, βεβαίως, εφόσον η όλη σκηνή στον ουρανό
εμφανίζει ναόν, ο θρόνος του Θεού κλπ, τότε πάντοτε πρώτου Θεού υπάρχει θυσιαστήριον. Εξάλλου, με βάση το πρότυπον αυτό του ουρανού δημιουργείται το δικό μας επί της γης θυσιαστήριον. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι όταν ο Μωυσής εκλήθη εις το Σινά να πάρει τον νόμο, εκεί ο Θεός του έδωκε αντίτυπα του ουρανού. Προσέξτε αυτό το σημείο. Είναι στο Έξοδος 25,9 και 40 και λέγει: «Και ποιήσεις μη θα κάνεις εμένα, λέει ο Θεός, κατά πάντα όσα σου δεικνύω εν το όρι, όσα σου δείχνω επάνω εις το βουνό, αυτά θα κάνεις. Το παράδειγμα της σκηνής και το παράδειγμα πάντων των σκευών αυτής». Δηλαδή, η σκηνή του μαρτυρίου θα είναι έτσι. Η κυβωτός θα είναι αυτές τις διαστάσεις, τόσο μήκος, τόσο πλάτος, τόσο ύψος. Θα είναι από αυτό το ξύλο φτιαγμένη και θα είναι επενδεδημένη με χρυσόν. Ακόμη τα σκεύη θα είναι έτσι και έτσι και έτσι. Δεν επαφίεται στην πρωτοβουλία του Μωυσέως ή των τεχνητών να κατασκευάσουν τα σκεύη, απλούστατα, διότι πρόκειται περί υποδειγμάτων αντιτύπων ουρανίων πραγματικοτήτων. Αυτό είναι καταπληκτικό. Ώρα, λέγει, πρόσεξε, ποιήσεις κατά των τύπων των δεδειγμένων σι εν το όρι. Πρόσεξε, θα κάνεις ό,τι θα κάνεις σύμφωνα με εκείνο το οποίο σου έχει υποδειχθεί. Και ο Απόστολος Παύλος γράφει στην προς Εβραίους 8,5 ότι οι ιερείς υποδείγματι και σκιά, δοτική το σκιά, λατρεύουσι των επουρανίων, καθώς και χρημάτιστε Μωυσής μέλλον επιτελήν την σκηνή. Όπως εχρηματίστηκε, πήρε την πληροφορία ο Μωυσής όταν επρόκειτο να κατασκευάσει την σκηνή του μαρτυρίου. Εδώ θα κάνω μια πολύ μικρή παρένθεση, την οποία γρήγορα θα κλείσω. Ίσως κάποιος να υπενόει ότι η θεωρία του Πλάτωνος περί των ιδεών, ότι δηλαδή τα μοντέλα, τα πρότυπα, οι ιδέες γηίνων πραγματικοτήτων είναι αθάνατα πράγματα και απόκεινται εις των ουρανών, ότι θα είχε δίκιο. Βέβαια, εδώ που τα λέμε, ο Πλάτων πριν εγκατασταθεί μονίμως στην Αθήνα, ξέρατε ότι έκανε μια μεγάλη περιοδία. Επήγε και στην Παλαιστίνη, επήγε και στην Αίγυπτο. Ο Ιουστίνος, ο μάρτυς και φιλόσοφος, τον κατηγορεί ως κλέπτην. Όπως ακόμη και οι πρώτοι απολογητές τον κρίνουν και τον κατηγορούν τον Πλάτωνα ως κλέπτην, ότι πήρε ιδέες από την Παλαιά Διαθήκη και κατεσκεύασε το μόνιμο φιλοσοφικό του σύστημα. Δεν ξέρω, αγαπητοί μου, εάν ο Πλάτων είναι κλέπτης ή όχι, εάν τίποτε εδανίστη κλπ. Ένα είναι ότι μπορεί μεν να μοιάζει εξωτερικώς το πράγμα έτσι, αλλά δεν είναι όμως έτσι, διότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ της πλατωνικής φιλοσοφίας περί των ιδεών και των όσων εδώ έχουμε. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά, αλλά δεν είναι της ώρας να σας το αναλύσω, γιατί σας είπα θα είναι πάρα πολύ σύντομη η παρένθεση που άνοιξα. Το γεγονός είναι ότι εδώ έχουμε κάποια πρότυπα εις των ουρανών. Μην ξεχνάμε ότι ολόκληρη δημιουργία είναι μια εικόνα και ένα αντανάκλασμα θείων πραγματικοτήτων, θείων ενεργειών. Θείων πραγματικοτήτων, θείων ενεργειών. Λάβετε υπόψη σας ότι ολόκληρο το σύμπαν κατά τα δεδομένα της συγχρόνου φυσικής παρήχθη από το φως. Και πράγματι το φως είναι το πρώτο στοιχείο που έγινε στη δημιουργία. Είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως και εγέρε το φως. Το πρώτο πράγμα. Αυτό το πρώτο πράγμα, το θαυμάσιο που λέγεται φως, είναι η ύλη
αν επιτρέπετε να το πω έτσι, είναι η ενέργεια από την οποία παρήχθη η ύλη, ο υλικός κόσμος, από το φως. Αυτό είναι η τελευταία λέξη πάνω στο θέμα περί της κατασκευής του σύμπαντος. Έχουμε την ύλη και την ενέργεια και ξεκινάμε όχι εκ της ύλης προς την ενέργεια, αλλά εκ της ενεργείας προς την ύλη. Έτσι λοιπόν το σύμπαν κατασκευάστηκε με βάση το δεδομένο του φωτός. Αλλά το φως δεν είναι παρά μία εικόνα θείας ενεργείας. Είναι εικόνα του ακτίστου φωτός, της θείας δόξης. Όχι του Θεού, αλλά των ενεργειών του. Ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Και όπως λέγει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, είναι το μόνο κτίσμα που είναι εικόνα του Θεού. Και μάλιστα σε κάποια φόρμα καταπληκτική, όταν ολόκληρος ο άνθρωπος με το σώμα του μαζί αποτελεί εικόνα του Θεού. Με το σώμα του, το υπογραμμίζω, είναι θα εικόνα του Χριστού. Έστω και αν προηγείται ο Αδάμ ιστορικά του Ιησού Χριστού. Το πρότυπό μας είναι ο Ιησούς Χριστός, διότι βάσει του τι θα εγίνετο ή ήθελε να γίνει ο Χριστός ως άνθρωπος, κατασκεύασε τον Αδάμ. Είναι το προκαταβολής κόσμος σφαγμένων αρνίων. Βλέπετε το μοντέλο εδώ. Βάσει αυτού του μοντέλου γίνεται ο Αδάμ. Αλλά και ολόκληρη δημιουργία δεν είναι τι άλλο παρά αντίτυπων θείων ενεργειών. Η κυριοτάτη δε ενέργεια είναι το φως. Αυτό το κτιστόν φως είναι εικόνα, ούτως υπή, θείου φωτός, ακτίστου φωτός, ακτίστου ενεργείας, ακτίστου θείας δόξης. Έτσι βλέπει κανένας πράγματι ότι ό,τι δημιουργείται αντανακλά αντιτύπως το πρωτότυπον. Είναι μεγαλειώδες. Γι' αυτό του λέγει του Μωυσέως ο Θεός, πρόσεξε, θα κάνεις και θα εκτελέσεις αυτά που σου είπα σύμφωνα με τα μοντέλα που είδες επάνω εις το όρος. Πρέπει λοιπόν ο Θεός να του έδειξε του Μωυσέως μοντέλα, να του είπε αυτό το κύπελο θα γίνει έτσι. Ο ναός είχε μερικές εκατοντάδες και σε κάποια δόξα του στην εποχή του Σολομώντος και τα λοιπά μερικές χιλιάδες σκεύη αργυρά και χρυσά και χάλκινα. Όλα αυτά δεν ήσαν κατά την έμπνευση των τεχνητών, όχι, αλλά κατά τα μοντέλα που έδωσε ο Θεός. Έτσι και το επίγειο θυσιαστήριό μας, αυτό που έχουμε πήξει επί της γης στους ναούς μας, είναι κατά το υπόδειγμα ουρανίου θυσιαστηρίου. Αυτό έχει πολλά να πει. Κάτω λοιπόν από αυτό το ουράνιον θυσιαστήριον είδε ο Ιερός Ευαγγελιστής τις ψυχές των μαρτύρων. Εδώ ο όρος ψυχή έχει την έννοια του πνεύματος, αλλού έχει την έννοια της ζωής, αλλού έχει την έννοια της ηθικής υποστάσεως. Ζημιώνω την ψυχή μου, δηλαδή την ηθική μου υπόσταση. Αγαπώ την ψυχή μου, σημαίνει αγαπώ τη ζωή μου. Εδώ τώρα ο όρος ψυχή έχει την έννοια του πνεύματος, που σημαίνει ότι εδώ είναι τα πνεύματα εκείνων που εμαρτύρησαν για τον Χριστό. Ώστε βλέπουμε ότι όσοι αποθνίσκουν εις τον παρόντα κόσμον ζουν ως ψυχές εις οικείων τόπων, εκεί, εάν μάλιστα είναι σεσωσμένοι, κάτω από τον θρόνο του Χριστού, του καθημένου, που είναι το θυσιαστήριο. Αυτό είναι ένα ισχυρό χωρίο υπέρ της ζωής των ψυχών. Πολύ ισχυρό χωρίο, ότι δηλαδή ο άνθρωπος όταν πεθαίνει δεν γίνεται μηδέν, δεν εξαφανίζεται, αλλά η ψυχή του πηγαίνει εις τον οικείον τόπον. Θα τεθεί όμως το ερώτημα, γιατί οι ψυχές των μαρτύρων είναι κάτω από το θυσιαστήριον? Καταρχάς, το θυσιαστήριον προσυδειάζει εις την σφαγήν των.
επειδή εσφάγησαν ως μάρτυρες, έτσι θυσιαστήριον και σφαγή μαρτύρων είναι κάτι που προσυδειάζει, που μοιάζει, έρχεται κοντά. Ακόμη στα επίγεια θυσιαστήρια, όταν εσφάζοντο σφάγια, το αίμα έτρεχε στη βάση. Πάντα το αίμα είχε αυλάκι και έτρεχε στη βάση του θυσιαστηρίου. Αλλά το αίμα είναι ο φορέας της ζωής. Και η ψυχή, που λέγεται και ζωή, είναι ο φορέας της ζωής. Και συνεπώς, αφού το αίμα ήταν στο βάθρο, κάτω-κάτω στο θυσιαστήριο, γι' αυτό οι ψυχές είναι κάτω από το θυσιαστήριο, χαμηλά. Είναι μια πολύ πραγματικά ωραία και ακριβής εικόνα. Εξάλλου, η ιδέα ότι ο πας πιστός είναι ένα σφάγιον και συνεπώς είναι ένα αντικείμενο θυσίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα δώσω το αίμα μου κατά κυριολεξία στο μαρτύριο, από τη στιγμή που γίνεται ένας άνθρωπος πιστός, από τη στιγμή εκείνη μεταβάλλεται σε ένα θύμα, σε ένα σφάγιον. Μην το ξεχνάτε, γι' αυτό σας έχω πει πολλές φορές ότι η ηθική, αν με επιτρέπετε να πω τη λέξη έτσι, του Ευαγγελίου είναι η ασκητική. Η πνευματικότητα του Ευαγγελίου είναι η ασκητική. Να, πώς το λέγει αυτό ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους 12,1. Παραστήσε. Ο όρος μάλιστα παραστήσε είναι από τους όρους που χρησιμοποιούνται στις θυσίες. Παραστήσε τα σώματα ημών. Παραστήσε στο Θεό εννοείται. Τα σώματα ημών, τα σώματα, ακούσατε, δεν λέει τις ψυχές, τα σώματα ημών, θυσίαν ζώσαν, αγίαν ευάρεστον το Θεό. Την λογική, λογική θα πει πνευματική, την λογική λατρείαν ημών. Βλέπετε, βλέπετε ότι από τη στιγμή που θα δεχθώ τον Άγιον Τριαδικών Θεών, γίνομαι ιερίων, ιερίων θα πει θύμα, σφάγιον, ιερίων λέγεται. Γίνομαι ιερίων και τοποθετούμε επάνω εις αυτό το νοερόν και επουράνιον θυσιαστήριον ως προσφορά ευάρεστος εις τον Θεόν. Εάν αυτό το πράγμα, αγαπητοί μου, δεν το κάνουμε, τότε δεν θυσιάσαμε τίποτα από τον εαυτό μας. Θα το γνωρίζουμε, δηλαδή, τότε δεν είμαστε χριστιανοί. Τότε δεν θα βρεθούμε κάτω από το θυσιαστήριο όπως οι Άγιοι Μάρτυρες. Αλλά ακόμη και κάτι άλλο το οποίο το βλέπουμε στην πράξη. Έχετε αντιληφθεί, αν γνωρίζετε, ότι όταν κάνουμε εγγενιασμό ναού εις των στήλων που θα βάλουμε την πλάκα του θυσιαστηρίου, που είναι η Αγία Τράπεζα, η καθημάς Αγία Τράπεζα είναι το θυσιαστήριο, διότι εκεί τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, η υψίστη θυσία του Χριστού. Όπως στηρίζεται η πλάκα επάνω σε μία κολόνα, συνήθως μία, κάποτε είναι τρεις, κάποτε είναι τέσσερις, συνήθως μία, και λέγεται και κάλαμος, εκεί μέσα στην κολόνα έχει τοποθετηθεί ένα μικρό κυβωτίδιο αργυρών συνήθως, με λείψανα Αγίων. Κατά κανόνα αυτό γίνεται στον εγγενιασμό. Όταν κάνουμε τον κύκλο γύρω γύρω από το ναό τρεις φορές, κάτι που θα το έχετε δει, ενθυμίστε ότι ο αρχιερεύς κρατεί ένα αγιοδισκάριο τυλιγμένο, καλυμμένο, ένα αγιοδισκάριο όπως βγαίνουμε με το ίδιο αγιοδισκάριο όταν βγαίνουμε στη μεγάλη είσοδο. Αυτό το αγιοδισκάριο τι έχει μέσα? Έχει το κυβωτίδιον, το αργυρούν, με τα άγια λείψανα. Και κάνουμε την περιφορά για να καθορίσουμε τον χώρο που θα αγιαστεί. Τρόπον την μία νοητή μάντρα ότι αυτός ο ένδον χώρος, ο εντός της περιφερίας που χαράσουμε, νοητός δια της τριπλής περιφοράς, αγιάζεται και προσφέρεται εις τον Θεό. Ο χώρος ο πέρα των ορίων είναι ο βέβυλος χώρος. Ο εντός των ορίων είναι ο αγιασμένος χώρος. Και είναι τα γυαλίψανα ένα κεντρικό σημείο της όλης τελετής και θα τοποθετηθεί στον κάλαμον, δηλαδή στο κολονάκι, που θα τεθεί απάνω η πλάκα του θυσιαστηρίου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τη βάση πάντα του θυσιαστηρίου
κατά απομίμηση του ουρανίου θυσιαστηρίου την κατέχουν οι μάρτυρες. Δεν έχουμε τα ψυχάστων εδώ, έχουμε όμως τα οστάτων, τα λείψανάτων. Εξάλλου εδώ είναι το αντίτυπο του ουρανίου θυσιαστηρίου. Ύστερα κάτι άλλο, ότι ο Θεός επαναπαύεται επί των Αγίων, ο εναγίης αναπαυόμενος. Όταν λοιπόν θα γίνεται η θυσία του, θα τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, αναπαύεται επί των Αγίων, επί των λειψάνων δηλαδή των Αγίων. Είναι τόσο έκτυπο και βλέπει κανένας ότι το βιβλίο της Αποκαλύψεως μας έχει δώσει, απλώς τώρα ένα σημείο σας είπα, πλήθος σημεία υπάρχουν, μας έχει δώσει την εικόνα της Ορθοδόξου λατρείας. Ας μη λέγουν οι αιρετικοί ότι αυθαιρέτως κινηθήκαμε. Αγαπητοί μου, αν έπρεπε να υπομνηματίσουμε, το βιβλίο της Αποκαλύψεως σε σχέση με τη λατρεία μας, θα βλέπατε μία ταυτότητα. Κάτι που είναι, κάτι που καταπλήσει. Δεν υπάρχει αυθαιρεσή. Αλλά ας προσέξουμε κάτι. Κάτω από το θυσιαστήριο είναι οι ψυχές των μαρτύρων και όχι ως πλήρεις άνθρωποι, δηλαδή ψυχές που στερούνται του σώματός των, διότι το σώμα των έμεινε στη γη. Έφυγε η ψυχή, και μάλιστα τα ψυχάς των Αγίων που σήμερα γιορτάζουμε, έχουμε την σύναξη των Αγίων ασωμάτων, των Αγγέλων και Αρχαγγέλων. Άγγελοι συνοδεύουν τα ψυχάς των Αγίων. Το βλέπουμε από την παραβολή του Πλουσίου και του Λαζάρου, που την ψυχή του Λαζάρου την πήραν άγγελοι και την μετέφεραν στον ουρανό. Έτσι, εκεί είναι μόνο οι ψυχές, αλλά τα σώματά των έμειναν εδώ στη γη. Τούτο σημαίνει ότι δεν βρίσκονται οι μάρτυρες επί της ουρανίου σκηνής, αλλά κάτω από την ουράνιον σκηνή. Προσέξτε παρακαλώ αυτό το σημείο. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης βλέπει την ουρανία σκηνή, αλλά τους μάρτυρες δεν τους βλέπει επί της ουρανίου σκηνής, αλλά τους βλέπει από κάτω από την ουρανία σκηνή, κάτω από το θυσιαστήριο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι μάρτυρες δεν είναι στη Βασιλεία του Θεού, αλλά είναι εις τον Παράδεισο. Αυτό σημαίνει. Αντιδιαστέλλεται βεβαίως η Βασιλεία του Θεού από τον Παράδεισο. Ο Παράδεισος είναι ο τόπος των ψυχών. Η Βασιλεία του Θεού είναι ο τόπος των πλήρων ανθρώπων, όταν θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών και θα επαναπροσλάβουν τα σώματά των οι ψυχές με την Ανάσταση των νεκρών, και τότε θα είναι στη Βασιλεία του Θεού. Θα είναι επί της σκηνής και όχι κάτω από τη σκηνή. Σας το λέω να το γνωρίζετε, ότι έχουμε αυτή τη διάκριση μεταξύ Βασιλείας Θεού και Παραδείσου. Βέβαια, αυτά που σας λέω πολλές φορές σας τα έχω πει, αλλά επειδή εδώ δεν κάνουμε διάλεξη αλλά μάθημα, και επειδή έχουμε και νέους αδελφούς ή παλαιούς που πρέπει να εδραιώσουν αυτά τα πράγματα, δεν πειράζει αν τα ακούτε και 5 και 10 φορές. Σας τα έχω πει. Μην παρακαλώ έτσι δυσφορήσει κανείς αν τα ακούει ξανά και ξανά. Και ποια είναι η αιτία της φαγής των μαρτύρων? Το λέγει σαφώς το Ιερόν Κείμενο, δια των λόγων του Θεού και την μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Έρχονται δηλαδή οι Άγιοι να μαρτυρήσουν ότι ο επί του Σταυρού αποθανών και Αναστάς εκ νεκρών είναι ο αιώνιος ενανθρωπίσας Υιός του Θεού. Αυτή είναι η μαρτυρία. Αυτή η μαρτυρία, αγαπητοί μου, είναι που κοστίζει στο διάβολο. Ότι ο σταυρωθείς επί του Σταυρού και Αναστάς εκ νεκρών είναι ο αιώνιος ενανθρωπίσας Θεός. Διότι αυτό ήταν η καταφορά επάνω στην κεφαλή του διαβόλου. Το κρέμασμα του Χριστού επί του Σταυρού και Ανάστασής του. Αυτό κόστισε στο διάβολο. Ούτε τα θαύματα του Χριστού του εκόστησαν, ούτε ο χορτασμός των πεντακισχυλίων, τίποτε. Αυτό του κόστισε. Το χτύπημα στο κεφάλι του που συνέτριψε τον όφιν των αρχαίων στην κεφαλή και τον επάτησε πραγματικά ο Σταυρός.
και η Ανάσταση. Αυτή η μαρτυρία λοιπόν κοστίζει στον διάβολο. Γι' αυτό όταν δίδουμε αυτή τη μαρτυρία, τότε ο διάβολος μας πολεμά. Όταν πούμε ότι ο Χριστός υπήρξε ένας φιλόσοφος, ένας ανακαινιστής, κοινωνιολόγος ή ό,τι άλλο θέλετε, κουταμάρες και βλακίες, δαιμονικές ρίσεις αυτές, δαιμονικά εφευρήματα. Ο διάβολος αυτά λέγει, γιατί αυτά θέλει να λέγονται. Γιατές, ότι κηρύσσομεν Ιησούν Χριστόν εσταυρωμένον και αναστάντα εκ νεκρών, να δεις πως θα εκμανεί ο διάβολος. Έτσι έδωσαν το αίμα τους, αγαπητοί μου, το αίμα τους οι άνθρωποι αυτοί, δια των λόγων του Θεού και δια την μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Και έκραξαν φωνή μεγάλη λέγοντες οι μάρτυρες κάτω από το θυσιαστήριον: «Έως πότε, ο Δεσπότης, ο Άγιος και ο Αληθινός, ου κρίνεις και εκδικείς το αίμα ημών εκ των κατοικούντων επί της γης? Πότε, λέει, Κύριε, ο Δέσποτα, Κύριε Θεέ, Άγιε Αληθινέ, πότε θα έρθει η ώρα να κρίνεις και να εκδικηθείς το αίμα μας πάνω στη γη, ώστε οι ψυχές, όταν φύγουν από τον κόσμο αυτόν και βρισκόμενες εις των οικείων τόπων, οι ψυχές των γεκινημένων, έχουν πλήρη συνείδηση». Βεβαίως. Το βλέπουμε αυτό και από την παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου. Δηλαδή δεν υπνώτουν, όπως λέγουν οι χιλιαστέ και άλλοι αιρετικοί, ότι οι ψυχές πέφτουν σε ένα λίθαργο και ότι ναι, θα αναστηθούν οι ψυχές. Έτσι λέγουν οι αιρετικοί. Οι ψυχές θα αναστηθούν, τα σώματα θα αναστηθούν. Οι ψυχές δεν υπνώτουν, δεν κοιμώνται, δεν βρίσκονται σε μια κατάσταση αδρανίας, έχουν πλήρη συνείδηση. Όταν λέγει ο Αβραάμ εις τον πλούσιον της παραβολής: «Μνήσθητη τέκνον ότι εσύ» και τα λοιπά, μνήσθητη, θυμίσου. Έχει πλήρη συνείδηση και ο Αβραάμ, έχει πλήρη συνείδηση και ο πλούσιος της παραβολής, των πεπραγμένων του επί της γης. Κράζουν λοιπόν με μεγάλη φωνή, εκφράζοντες τον ζωηρότατον πόθον των προς αποκατάσταση αυτής της ηθικής τάξεως, με την απόδοση της δικαιοσύνης και το θρίαμβο του αγαθού που θα έρθει με τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Κύριε, πότε θα έρθει? Αλλά εδώ πρέπει να πούμε τούτο. Δεν πρόκειται περί αιτήματος εκδικήσεως. Εκείνο το «έως πότε εκδικείς» δεν είναι εκδίκησης που ζητούν οι μάρτυρες δια τους ευρισκομένους εις τον κόσμο. Θα ήταν πολύ περίεργο. Οι άνθρωποι ζώντες ήδη, οι μάρτυρες με το σώμα τους και οι φυστάμενοι των μαρτύριων των φοβερών, με το γδάρσιμο του δέρματός των, την εξόριξη των οφθαλμών των, την κοπή των μελών των, το τηγάνισμά τους και τα λοιπά, δεν έβριζαν εναντίον των μαρτύρων, εναντίον των φωνευτών. Δεν εξέφεραν κατάρες, δεν ανακτούσαν, δεν θύμωναν. Πώς είναι δυνατόν τώρα οι άνθρωποι αυτοί να ζητούν, αφού εδικαιώθησαν και είναι στον παράδεισο, να ζητούν την εκδίκηση? Είναι δυνατόν ποτέ? Κάτι άλλο λοιπόν πρέπει να συμβαίνει. Είναι η κραυγή του ψαλμοδού: «Έως πότε, Κύριε, επιλύσει μου εις τέλος?» Κύριε, πότε θα, ως πότε θα με έρθεις ξεχασμένα? Αυτό εννοεί πότε θα εκδικηθείς το αίμα μας που χύθηκε στη γη. Δεν είναι αναζήτηση της εκδικήσεως, αλλά υπάρχει εδώ, υπάρχει ένας πόθος προς εκπλήρωση, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Κύριε, μας ξέχασε, μας ξέχασε. Η απάντηση που δόθηκε κάποτε από τον Κύριο, Λουκάς 18,7, ο δε Θεός ου μη ποιήσει την εκδίκηση των εκλεκτών αυτού των βοόντων προς αυτών ημέρας και νυχτός και μακροθυμών επ' αυτής.
Αυτό εννοεί η εκδίκηση. Όχι ότι ο Θεός θα εκδικηθεί το μαρτύριο των μαρτύρων. Όχι! Εις το βάθος της επικλήσεως της αθέτων είναι ο πόθος της αναστάσεως των νεκρών και η επαναπρόσληψη του χαμένου σώμα. Η ψυχή αισθάνεται ότι λείπει το ένδυμά της και, η κατοικία της και το σπίτι της και ο ναός της. Σώμα, αυτό το σώμα το οποίο αποτελεί την όλη ανθρωπίνη ύπαρξη. Μην το ξεχνάμε ποτέ. Η ψυχή ποτέ δεν αισθάνεται καλά. Ποτέ δεν αισθάνεται καλά. Τότε γιατί τη βλέπει κειμένη στον τάφο? Στον τάφο τι βλέπει? Στον τάφο βλέπει μόνο το σώμα. Αλλά δεν βλέπει την ψυχή. Μα η εικόνα είναι και εκεί στην ψυχή και στο σώμα που είναι στον τάφο. Έτσι λοιπόν η ψυχή δεν αισθάνεται καλά. Θέλει το άλλο η μισή της. Θέλει το σώμα της. Θα το εκφράσει αυτό κατά έναν θαυμάσιον τρόπο ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του 5,4, που θα δείτε θαυμαστά πόσο έρχεται σε αντίθεση με την πλατωνική φιλοσοφία, που δεν είχα καιρό προηγουμένως γιατί ήταν μια μικρή παρένθεση να σας πω πόσο μακριά είναι ο Πλάτων. Ο Πλάτων θεωρεί το σώμα φυλακή και την ψυχή απελευθέρωση, ότι η ψυχή μοιάζει του Θεού και όχι το σώμα. Χωρίς με αυτό να σημαίνει ότι έχουμε ανθρωπομορφικές εκφράσεις, αφού ο Θεός έγινε άνθρωπος. Και είμεθα εικόνα του Χριστού. Είμεθα εικόνα του Χριστού. Ακούστε λοιπόν τι λέγει ο Απόστολος Παύλος. «Και γάρ οι όντες εν το σκήνι στενάζομεν». Εμείς λέγει που βρισκόμεθα εις αυτό το σκήνος, το σώμα μας, στενάζομαι. Βαρούμενοι εφό ου θέλομεν εκδίσαστε. Είναι οι θλίψεις, είναι οι αρρώστιες, είναι τα γυρατιά. Όλα αυτά βαραίνουν τον άνθρωπο. Για όλα αυτά στενάζομαι. Αλλά δεν θέλουμε να εκδίθουμε το σώμα μας. Δεν είναι πουκάμισο το σώμα να το βγάλω και να μείνω χωρίς αυτό το πουκάμισο. Ου θέλομεν εκδίσαστε, ακούστε τι ρήμα βάζει, αλλά επενδύσαστε. Δεν θέλω να γδυθώ και να απαλλαγεί η ψυχή μου και να βρεθεί στον ουρανό. Θέλω να ντυθώ ή να καταποθεί το θνητόν υπό τη ζωή. Πώς? Με το να γίνει αυτό που θα ξαναπάρω πίσω άφθαρτον και αθάνατον. Και θέλω λοιπόν ξανά πίσω το σώμα μου. Αλλά ένα σώμα στο οποίο το θνητόν θα το έχει καταπιεί, καταποθεί, θα το έχει καταπιεί αυτή η ίδια η ζωή. Να λοιπόν τι ζητούν τώρα οι μάρτυρες, την ανάστασή τους. Αυτό είναι. Όχι την εκδίκηση του κόσμου. Λυπώνται για αυτούς, οδύρονται για αυτούς και προσεύχονται για αυτούς. Θέλουν την ανάστασή τους. Κύριε, σαν να λέγουν με άλλα λόγια, πότε θα αναστηθούμε? Αλλά ο Κύριος υπεσχέθη ότι οπωσδήποτε θα αναστηθείτε ο άνθρωποι. Εγώ αναστήθηκα για να σας ανοίξω το δρόμο. Και δεν αναστήθηκε για να μας βεβαιώσει περί της Αναστάσεως, αλλά και κυρίως να μας ανοίξει τον δρόμο. Να μας αποδείξει είναι δευτερεύον. Να ανοίξει το δρόμο είναι το πρωτεύον. Και ειδού. Ακούστε παρακαλώ. Λουκάς 21,17-18. «Και θανατώσους είναι εξημών», παρήγγειλε ο Κύριος, «και έσαστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου, και θρίξ, τρίχα, εκ της κεφαλής ημών ουμή απόλυτε». Περίεργο, αντιφατικότατο. Εδώ μας λέγεις, Κύριε, ότι θα μας θανατώσουν οι άνθρωποι και λέγεις ότι μία τρίχα από το κεφάλι μας δεν θα χαθεί. Εδώ χάνω το κεφάλι μου. Και μου λες εσύ να μην χάσω, ότι δεν θα χάσω μια τρίχα της κεφαλής μου. Τι εννοεί εδώ? Ότι θα πάρω και την τελευταία τρίχα της κεφαλής μου. Ομιλεί για την ανάσταση του σώματος, αγαπητοί. Αλλιώτικα θα ήταν αντιφατικότατον και συνεπώς απορριπταίον. Να με συγχωρήσει ο Κύριος, θα ήταν ανοησία αυτό πια. Αλλά ποτέ δεν εξελίχθη ανοησία. Γιατί?
γιατί εκλαμβάνεται ως η Ανάσταση του σώματος. Όταν εμαρτύρει ο τρίτος ιός της Σολομονής στην εποχή του Αντιόχου του Επιφανούς από τους επιγόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όχι άμεσος επίγονος, πολύ μεταγενέστερος, είμεθα ήδη στον δεύτερον αιώνα π.Χ. στο δεύτερον ύμπιση του δευτέρου αιώνος π.Χ. Όταν μαρτυρούν τα 7 παιδιά της Σολομονής που είναι στο Μακαβαίων Β, το μαρτύριό τους εκεί, αυτό που θα σας πω τώρα είναι στο κεφάλαιο 7 στίχος 11, ένας εκ των, ο τρίτος ιός συγκεκριμένα, ο τρίτος ιός της Σολομονής, λέγει πριν θανατωθεί από τον διώκτη το εξής. Ακούστε, εξ ουρανού ταύτα. Ποια ταύτα? Τα μέλη μου, χέρια, πόδια, εξ ουρανού ταύτα κέκτημε. Τα έχω πάρει δηλαδή από το Θεό. Μη πάλι το εκλάβει κανείς πλατωνικά ότι έχουμε τίποτα από τον ουρανό. Όταν λέει ουρανό, εδώ είναι τον Θεό. Από το Θεό έχω τα μέλη μου, δηλαδή με άλλα λόγια είμαι δημιουργημένος από το Θεό. Και δια τους αυτού νόμους υπερρώ ταύτα. Και χάρη του νόμου, των νόμων του Θεού, υπερορώ, αντιπαρέρχομαι, τα περιφρονώ τα μέλη μου. Και παρά αυτού ταύτα πάλι ελπίζω κομίσαστε. Αυτά τα ίδια μου τα μέλη ελπίζω ότι από τον ίδιο το Θεό θα τα ξαναπάρω. Τι ωραίο. Το μαρτύριο των Μακαβαίων αποτελεί, αγαπητοί μου, υπόδειγμα των μαρτύρων όλων των αιώνων και όλων των εποχών. Σημειώσατε δε ότι το μαρτύριο των Μακαβαίων είναι το μοναδικό μαρτύριο στην Παλαιά Διαθήκη που έχει όλα τα γνωρίσματα της Καινής Διαθήκης. Γι' αυτό και γιορτάζουμε τη μνήμη των 7 Μακαβαίων, της μητέρας των Σολομονής και του διδασκάλου των Ελεαζάρου την 1η Αυγούστου. Τους γιορτάζουμε ως μάρτυρας της Καινής ούτως υπήν Διαθήκης. Γιατί το μαρτύριο των, όπως σας είπα, έχει όλα τα γνωρίσματα του χριστιανικού μαρτυρίου. Ψάξτε ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη, δεν θα βρείτε πουθενά μαρτύριον ως το μαρτύριο των Μακαβαίων. Και ποια ήταν η απάντηση στην οποία δίδει αυτός ο Κύριος εις τους μάρτυρας? Μας λέγει το Ιερό Βιβλίο της Αποκαλύψεως: και δόθη αυτής εκάστο στολή λευκή. Και αιρέθη αυτής, υπόθηκε, ή να αναπαύσονται έτη χρόνων μικρών, ή να πληρώσωση και οι σύνδουλοι αυτών και οι αδελφοί αυτών, οι μέλλοντες αποκτένεστε ως και αυτοί. Εδώ βλέπουμε ότι έγινε εισακουστή η προσευχή των μαρτύρων υπό του Χριστού. Έγινε εισακουστή. Διότι εκείνο που ζήτησαν, εδόθηκε η απάντηση διτός. Αφενός με εμπράκτος, αφετέρου δε ρηματικά, με λόγια. Η έμπρακτη απάντηση είναι ότι τους δόθηκε λευκή στολή. Τι σημαίνει αυτό? Είναι το σύμβολο του θριάμβου και της μακαριότητος. Τους ελέγχθη ακόμη να αναπαυθούν και να ησυχάσουν. Είναι το δεύτερο, ο λόγος. Έτσι παίρνουν τη λευκή στολή και παίρνουν και την παραγγελία να ησυχάσουν. Κοιτάξτε εδώ, ή να αναπαύσονται. Ώστε λοιπόν το παράδεισος είναι ανάπαυσης. Ή να αναπαύσονται. Αλλά είναι προαπόλαυσης της τελείας αναπαύσεως που είναι στη Βασιλεία του Θεού. Προαπόλαυση. Όχι απόλαυση, αλλά και επιπλέον, επειδή τους υπόθηκε ή να αναπαύσονται, εν υπομονή. Είναι μία προανάπαυση, αλλά επειδή ανησυχούν για το σώμα τους και επιποθούν την Ανάσταση, πρέπει εις αυτήν έστω την προαπόλαυση να έχουν μία υπομονή. Θα ξανατονίσω πάλι κάτι. Ο παράδεισος είναι πρόγευση της μακαριότητος. Η Βασιλεία του Θεού είναι γεύση της μακαριότητος.
Μην το ξεχνάτε. Πόσα θα ανέμεναν, χρόνον έτη, χρόνος έτη μικρός. Μικρό χρόνο. Χρόνος ακόμη μικρός. Είναι ο χρόνος που συγκρίνεται με την αιωνιότητα του Θείου Χριτού. Αλλά αυτός ο χρόνος που συγκρίνεται είναι μικρός. Τι είναι τα χίλια χρόνια δια των Θεών? Ως μία ημέρα, μας λέγει ο Απόστολος Πέτρος. Αλλά απλώς συγκρινόμενος, ή πράγματι είναι μικρός ο χρόνος? Είναι μικρός, αγαπητοί μου, ο χρόνος. Διότι όταν ήδη ζούμε και μιλάμε για έσχατα, και πάντοτε ανά πάσα στιγμή με μία πύκνωση προς τα έσχατα διαρκεί, αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος πράγματι είναι μικρός και όχι απλώς συγκρινόμενος με την αιωνιότητα του Θεού. Γιατί αν έπρεπε να συγκριθεί με την αιωνιότητα του Θεού, τότε και 10.000 και 100.000 χρόνια ή 100 εκατομμύρια χρόνια θα μπορέσαμε να πούμε ότι είναι ένας χρόνος μικρός σε σχέση με την αιωνιότητα του Θεού. Δεν πρόκειται τόσο γι' αυτό. Αλλά πράγματι είναι μικρός ο χρόνος. Και άλλη φορά σας το είχα πει αυτό που θα σας πω τώρα. Δεν πειράζει αν το ξανακούσετε. Ότι αν λάβουμε υπόψη ότι ο χρόνος από τον Αβραάμ έως τον Χριστό είναι 2.100 χρόνια, στο διάστημα αυτό δεν υπάρχει καμία βιασύνη να έρθει ο λυτρωτής, να έρθει η πρώτη παρουσία του Χριστού. Δεν υπάρχει καμία βιασύνη. Βλέπουμε τους προφήτες να μιλούν για κάτι που θα είναι πολύ μελλοντικό. Όταν μάλιστα μιλάει ο Θεός τον Δανιήλ, είναι στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου Δανιήλ, και του λέγει ότι θα αναστηθούν οι νεκροί και θα δώσουν λόγο. Ημέν τα φαύλα πράξαντες εις αιώνιον ονειδισμών, ιδέ τα αγαθά εις αιωνίαν απόλαυση, και λέγει ότι η εν γης χώματι, έτσι λέγει, με αυτή τη φράση εκεί, είναι σας είπα στο τελευταίο κεφάλαιο. Και όταν ακούει όλα αυτά και τα καταγράφει βεβαίως ο Δανιήλ, του λέγει, του παραγγέλει ο Θεός του Δανιήλ, αυτά σφράγισέ τα, θα αργήσουν να γίνουν. Εσύ τώρα θα αναπαυθείς από τους κόπους σου, δηλαδή θα πεθάνεις. Δεν θα γίνουν στις μέρες σου, προσέξτε, θα αργήσουν να γίνουν. Αγαπητοί μου, βέβαια ομιλεί για τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία εδώ αυτό. Αλλά και εκείνα που γράφει ο Δανιήλ για την πρώτη παρουσία του Χριστού δεν άργησαν. Επέρασαν μόλις 6 αιώνες. Το ξέρετε, μόλις 6 αιώνες. Τι σημαίνει αυτό? Αν για την πρώτη παρουσία του Χριστού μέσα στα 2.100 χρόνια δεν υπήρξε βιασύνη, μέσα στην Καινή Διαθήκη βρίσκουμε διαρκώς το «Ο Κύριος εγγύς», το «έρχομαι ταχύ». Μπορούμε να μιλάμε για χιλιάδες χρόνια? Εγώ δεν το καταλαβαίνω έτσι. Εσείς πώς το καταλαβαίνετε? Θα πρέπει να είναι πράγματι ο Κύριος εγγύς. Όχι συγκριτικά με την αιωνιότητα, αλλά συγκριτικά με τις πρώτες προφητείες και την πρώτη έλευση του Χριστού. Πράγματι ο Κύριος εγγύς. Αλλά ο χρόνος πόσος θα είναι? Θα είναι τόσος όσος χρειάζεται δια την πλήρωση του Θείου σχεδίου. Αυτό το Θείο σχέδιο έχει τα εξής τρία σημεία. Είναι η πλήρωση, όπως σαφώς μας λέγει το Ιερόν Κείμενον, όπου έως πληρώσωση, πληρώ, γεμίζω, έως πληρώσωση και οι σύνδουλοι αυτών και οι αδελφοί αυτών, οι μέλλοντες, αποκτένεστε, αυτοί που πρόκειται να φωνευθούν, ως και αυτοί που είναι τώρα ως ψυχές κάτω από το θυσιαστήριο. Λοιπόν, καταρχάς είναι η πλήρωση του χρόνου, η πλήρωση του δρόμου και η πλήρωση του αριθμού. Ως προς την πλήρωση του χρόνου, είναι ο χρόνος της συντελείας που είναι μόνον γνωστός εις των Θεών. Ο Θεός ξέρει πότε θα ξανάρθει. Εμείς δεν το ξέρουμε. Είναι γνωστός ο χρόνος της Δευτέρας Παρουσίας μόνο στο Θεό. Πότε λοιπόν θα έρθει? Όταν πληρωθεί ο χρόνος.
Θυμόσαστε τι λέει ο Απόστολος Παύλος για την πρώτη παρουσία του Χριστού? Ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου. Έτσι, δια το οποίον πλήρωμα οι προφήτες μίλησαν με τα καταπληκτικής ακριβίας. Είναι οι 70 εβδομάδες του Δανιήλ. Οι 70 εβδομάδες. Η κάθε εβδομάς 7 χρόνια. 7-7, 490 χρόνια. Αλλά το ξεκίνημα των εβδομάδων, λέγει ο Δανιήλ, θα είναι από τον καιρό που θα αρχίσει να κτίζεται ο ναός κλπ. Όχι από τη στιγμή που εκφέρεται η προφητεία. Και ακριβέστατα, αγαπητοί μου, εξεπληρώθη η προφητεία ως προς τον χρόνο. Άρα προφητεύθηκε ο χρόνος της πρώτης παρουσίας. Και γι' αυτό ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου. Ο δεύτερος χρόνος δεν αποκαλύπτεται. Είναι μυστικό. Μόνο ο Θεός το ξέρει. Όταν λοιπόν θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου, τότε θα έρθει ο Χριστός. Δεύτερον, ως προς τον δρόμο. Είναι η οριμότης εις την πνευματική τελειότητα των μαρτύρων. Χρειάζεται αυτή η οριμότητα, διότι ποτέ δεν φτάνουμε στο μαρτύριο αν δεν υπάρξει η οριμότης. Και ως προς τον αριθμόν, είναι όσον τα ονόματα προκαταβολής κόσμου έχουν γραφεί εις το βιβλίο της ζωής. Όχι ότι υπάρχει μοίρα, όχι ότι υπάρχει προκαταβολή και καθορισμός των ονομάτων. Όχι! Λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους ότι προώρησε ους προέγνω. Δεν προώρησε γιατί έτσι το ήθελε. Εσύ θέλω να σωθείς, εσύ δεν θέλω να σωθείς. Αλλά προώρησε ους προέγνω. Εκείνους που προγνώρισε. Ο Θεός ξέρει ποιοι είναι εκείνοι που θα σωθούν πριν γεννηθούν. Για μένα ο Θεός ξέρει αν θα σωθώ πριν γεννηθώ. Και για εσάς, πολύ πριν, πάντοτε, εις τους αιώνας πάντοτε. Όσο υπάρχει ο Θεός, γνωρίζει τα όντα που θα έρθουν στην ύπαρξη. Έτσι, ξέρει τον αριθμό που θέλει εκείνος. Όταν θα πληρωθεί και ο αριθμός, τότε θα γίνει η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Αυτά τα τρία, όταν συμπέσουν, ο χρόνος που καθορίστηκε, η πλήρωση του αριθμού και η πνευματική τελειότητα των μαρτύρων, τότε, αγαπητοί μου, θα έρθει ο Χριστός. Γι' αυτό τους είπε, αναμένετε λίγο, περιμένετε λίγο. Γράφει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας, την του κόσμου συντέλειαν ετούμενη φαίνονται οι Άγιοι. Αυτό φαίνονται ότι ζητούν, τη συντέλεια, δηλαδή την Ανάσταση των νεκρών, διό και μακροθυμήν άχρη της των αδελφών τελειώσεως κελεύονται. Γι' αυτό και κελεύονται, διατάσσονται να μακροθυμούν έως ότου φτάσουν εις την τελείωση και η λυπή των αδελφοί. Αλλά είναι και κάτι βαθύτερο. Εδώ πρόκειται, αγαπητοί μου, περί μιας αλληλεγγύης μεταξύ θριαμβευούσης και στρατευμένης εκκλησίας. Είναι κάτι που μας κάνει εντύπωση πραγματικά. Μπορείτε να φανταστείτε ότι οι επιγείς άνθρωποι πιστοί επικοινωνούν με τους μάρτυρες στην θριαμβεύουσα εκκλησία? Να, αγαπητοί μου, η Θεία Λειτουργία τι άλλο είναι παρά μια επικοινωνία στρατευμένης και θριαμβευούσης εκκλησία? Αυτό είναι κατεξοχήν. Εδώ πρέπει να μας περιμένουν εκείνοι. Δεν πρέπει να μπουν στη Βασιλεία του Θεού χωρίς εμάς. Λέει ωραιότατα στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος 12,39-40 τα εξής. Και ούτι πάντες, ποιοι ούτι πάντες? Οι μάρτυρες. Μαρτυρηθέντες δια της πίστεως, ούτε κομίσαντο την επαγγελία. Δεν πήραν την υπόσχεση της Αναστάσεως των νεκρών. Του Θεού περί ημών, κρήτων τι προβλεψαμένου. Επειδή ο Θεός για μας προέβλεψε κάτι καλύτερο. Και εδώ αναφέρεται στους μάρτυρες της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν τους δικαιώνει ακόμα, δηλαδή δεν τους δίνει την Ανάσταση. Καθίστε, περιμένετε, θα έρθουν κι άλλοι, κι άλλοι. Όχι, λέει, χωρίς ημών, ή να μη χωρίς ημών τελειωθώσει. Μη πάρουν την τελείωση που είναι η Ανάσταση. Χωρίς εμάς πρέπει να μας περιμένουν. Έτσι λοιπόν, αφού πρέπει να μας περιμένουν, υπάρχει μια κοινωνία και μια αλληλεγγύη στρατευμένης και θριαμβευούσης
εκκλησίας. Τι ωραία πράγματα. Όταν ο πιστός τα ζει αυτά, ζει πραγματικά μέσα σε έναν κόσμο άλλον. Αρχίζει να αλωτριώνεται από τον παρόντα κόσμο, αν και είναι πολίτης τούτου του κόσμου. Παντρεύεται, όπως λέγει η προσδιώγνητη επιστολή, παντρεύεται, χτίζει το σπίτι του, κινείται, πάει στην αγορά, έχει το επαγγελμά του, ψηφίζει. Είναι ο πολίτης του παρόντος κόσμου και ταυτοχρόνως βλέπει εκεί. Εκείνη η πατρίδα, εκείνη η πατρίδα. Τέλος, οι μάρτυρες χαρακτηρίζονται σύνδουλοι ως προς τον Θεό και αδελφοί ως προς τας μεταξύ των σχέσεις. Λέει συνδούλους και αδελφούς. Βεβαίως, ως προς τον Θεό είμεθα σύνδουλοι. Ως προς μεταξύ μας είμεθα αδελφοί. Τι μεγάλη παρηγορία, αλλά και τι μεγάλος τίτλος τιμής να ονοματιζόμεθα, αν υποτεθεί ότι σηκώνομαι το στεφάνι του μαρτυρίου, σηκώνομαι μάλλον το σταυρό του μαρτυρίου, στεφάνι ενώ το ακάνθινο, και να λεγόμεθα αδελφοί των μαρτύρων, αδελφοί των μαρτύρων. Υπάρχει μια τάξη πολύ συμπαθής, είναι οι μάρτυρες. Πας Άγιος είναι μάρτης, είτε αίματος είτε συνειδήσεως. Αγαπητοί μου, στη συνείδηση της Εκκλησίας ο μάρτης είναι πολύ ψηλά. Σας έχει κάνει εντύπωση ότι Άγιοι πολύ σπουδαίοι με τα συγγραμματά των δεν ερωτάζονται από τη συνείδηση του λαού μας τόσο λαμπρά όσο οι μάρτυρες? Ο Απόστολος Παύλος, μπορεί να πει κανείς, αν και είναι και μάρτυρος ο Απόστολος Παύλος, αλλά προβάλλεται με τα συγγραμματά του. Δεν προβάλλεται τόσο όσο η Αγία Βαρβάρα, η Αγία Παρασκευή, ο Άγιος Παντελεήμων, ο Άγιος Δημήτριος, ο Άγιος Γεώργιος. Ενώ Άγιοι, ο Άγιος Νικόδημος δεν προβάλλεται και λοιπά. Γιατί δεν προβάλλονται? Όχι, όλοι είναι Άγιοι, όλοι είναι σπουδαίοι, όλοι είναι εκεί, οι ψυχές των κάτω από τα θυσιαστήρια. Αλλά είναι αυτό που ακριβώς θέλει να τονιστεί από τη συνείδηση της στρατευωμένης Εκκλησίας: το μαρτύριο, το χριστιανικό μαρτύριο έχει μια άλλη λάμψη, έχει κάτι άλλο, κάτι εντελώς άλλο. Γι' αυτό λοιπόν οι μάρτυρες εδώ θα λέγαμε έχουν μια εντελώς ξεχωριστή θέση. Ωστόσο, το διάψαλμα αυτό, αγαπητοί μου, τελειώνοντάς το, της πέμπτης φραγίδος, είναι ένα θαυμάσιο διάψαλμα. Έρχεται να μας ξεκουράσει από τις αλλεπάλληλες εκείνες πληγές, οι οποίες πάλι θα συνεχίσουν στην έκτη λύση της φραγίδος. Και εκεί μάλιστα, πω Θεέ μου, με έναν φοβερόν σεισμό, όταν θα ανοίξει η έκτη σφραγίδα. Αλλά όσο του δούμε την έκτη σφραγίδα, ας μείνουμε με το διάψαλμα. Αυτό που ήρθε να μας ξεκουράσει, να μας αναπαύσει, να μας κάνει να αναπνεύσουμε και να χαρούμε τη ζωή των μαρτύρων. Οι μάρτυρες, όπως είδαμε, σαφώς συνεχίζονται μέσα στους αιώνες, έως ότου προσθεθούν κι άλλοι, λέει, οι αδελφοί σας και σύνδουλοί σας. Δεν γνωρίζουμε, αγαπητοί μου, τι τέξεται η επιούσα, τι θα γεννήσει η αυριανή μέρα. Εδώ όσο βρισκόμεθα, ποιοι από εμάς μπορεί να αναδειχθούν μάρτυρες? Ο Θεός το ξέρει. Αλλά ένα μόνο, ότι έχουμε στράτευση, διαρκή στράτευση μαρτύρων για την Εκκλησία, την Επουράνιο. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο ας καταρτιζόμαστε. Κατά τον Άγιο Κύριλο Ιεροσολύμων, το μαρτύριον είναι χάρισμα. Όπως έχεις το χάρισμα να είσαι ελεήμων, ή έχεις το χάρισμα να κάνεις ιάσεις, έτσι και το μαρτύριον είναι ένα χάρισμα. Και το Πνεύμα το Άγιον προπαρασκευάζει τους μέλλοντες μάρτυρες, αν θέλετε, χωρίς να υπάρχει προπαίτεια. Γιατί η προπαίτεια είναι φοβερό πράγμα, να πει κανείς, αχ, να ήμουν ένας μάρτης, τότε θα προδώσει το μαρτύριο. Αλλά χωρίς προπαίτεια, με πολύ ταπείνωση, να λέει κανείς μόνο αυτό: Κύριε, σε αγαπώ, βοήθησέ με να μείνω στην αγάπη σου. Και αν πρέπει να μαρτυρήσω, δεν ξέρω, εγώ είμαι αδύνατος, κατάρτισέ με. Ένα μόνο σου λέγω: θέλω να σε αγαπώ. Δεν σε αγαπώ όσο πρέπει, θέλω να σε αγαπώ. Δώσε μου μία μαρτυρική αγάπη.
αν η αγάπη σου αυτό το κρίνει. Και τότε το Πνεύμα του Θεού, αν μας κρίνει, αν μας θέλει, τότε θα μας παρασκευάσει δια το μαρτύριο, και τότε θα προσθεθούμε εις τους αδελφούς μάρτυρες.